Στη δυναμική, σταθερή και ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τα Γιάννενα, όπου πραγματοποίησε το μεσημέρι ομιλία στη θεματική εκδήλωση Παιδεία και Ανισότητες. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονία και υπογράμμισε πως στον δεύτερο γύρο των εκλογών οι πολίτες έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα ότι θέλουν μια τοπική αυτοδιοίκηση που να είναι δίπλα στον πολίτη, που να συζητά και να ανοίγει δημοκρατικό διάλογο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και όχι αυτοδιοίκηση με πελατειακή λογική. Και αυτό που αποτέλεσε το Δεκέμβριο του 2021 το δικό μου συμβόλαιο τιμής με όλους εσάς, να πάρουμε την παράταξη στα χέρια μας ενωμένη, να υπάρξει ισχυρή ανανέωση, να παρουσιάσουμε ένα άλλο πολιτικό υπόδειγμα, ένα σύγχρονο πολιτικό ήθος, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες του ελληνικού λαού, να μην απογοητεύσουμε κανένα, να έχουμε ένα σύγχρονο προοδευτικό πρόγραμμα. Το πετύχαμε και είμαστε ξανά εδώ, ενωμένοι, δυνατοί, με στόχο στις επόμενες εθνικές εκλογές να στείλουμε τη νέα δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Αποδείξαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι εμείς έχουμε τον τρόπο να νικάμε τη νέα δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία την προηγούμενη Κυριακή υπέστη την πρώτη της μεγάλη ήττα. Έθεσαν ως στόχο 13 στις 13 περιφέρειες και 3 στους 3 μεγάλους δήμους της χώρας. Στην προσπάθειά τους να βάψουν μπλε το χάρτη, δεν δίστασαν να συνεργαστούν ακόμη και με το σκοτάδι, με σκοτεινές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση, όπως τον κύριο Μπέο. Και βέβαια ανταπόδωσε αυτός τη στήριξή του στον υποψήφιο περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Αγοραστό Θεσσαλία. Βεβαίως, πριν από αυτό, συνεργάστηκαν και με τον Βελόπουλο για τις ανεξάρτητες αρχές, για να τις αλώσουν μέσα σε ένα βράδυ, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της ΑΔΑΕ, για να βάλει το γνωστό πρόστιμο της ΕΕΠ για την παρακολούθησή μου. Όμως ο ελληνικός λαός, ένας δημοκρατικός λαός, αποδοκίμασε με ευθύ τρόπο την αλαζονία του κύριου Μητσοτάκη. Μια αλαζονία η οποία δεν γίνεται ανεκτή σε μια κοινωνία που θέλει κράτος δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό εμείς, το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να δείξει το δρόμο, να ενώσουμε όλες τις δημοκρατικές, όλες τις πραγματικά προοδευτικές δυνάμεις απέναντι στον αγώνα που έχουμε να κάνουμε σε σχέση με τη νέα δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο. Αυτό ήθελε και για την αυτοδιοίκηση. Να είναι οι περιφερειάρχες το μακρύ χέρι του Μαξίμου σε όλη την Ελλάδα. Όμως οι πολίτες του έστειλαν καθαρό μήνυμα τη Δεύτερη Κυριακή. Θέλουν αυτοδιοίκηση που να είναι δίπλα τους. Θέλουν αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη. Θέλουν αυτοδιοίκηση που συζητά και ανοίγει δημοκρατικό διάλογο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που βελτιώνει την καθημερινότητά τους, και όχι αυτοδιοίκηση η οποία προσκυνά τις πολιτικές επιλογές του κύριου Μητσοτάκη, κάνοντας συνεχώς την πελατειακή λογική κυρίαρχη στην ελληνική κοινωνία. Σε όλα αυτά μπήκαμε απέναντι και φέραμε ένα ισχυρό αποτέλεσμα. Έχουμε όμως πολύ περισσότερα να πετύχουμε μπροστά μας. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε και στην επενδυτική βαθμίδα, λέγοντας ότι είναι το επιστέγασμα των σκληρών προσπαθειών του ελληνικού λαού. Το επιτελικό κράτος δεν έκανε όμως μόνο αυτά τους τελευταίους μήνες. Τι είδαμε στα ακραία καιρικά φαινόμενα? Τεράστιες επιπτώσεις. Γιατί το επιτελικό κράτος δεν αξιοποιείται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, για αναγκαίες υποδομές σχεδιασμένες όχι με πελατειακούς όρους αλλά με προτεραιότητες για τις ανάγκες κάθε κοινωνίας, όπως φάνηκε στη Θεσσαλία, με ένα τραγικό τρόπο, με ένα βίαιο τρόπο, για την παραγωγή, για τον άνθρωπο, για την περιουσία, για τους σκόπους μιας ζωής. Χρησιμοποιούν όλους αυτούς τους πόρους μόνο με ένα κίνητρο, την καρέκλα της εξουσίας. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις τραγικές επιπτώσεις στη Ρόδο,
στη Θεσσαλία και βέβαια στον κόσμο της Δαδιάς. Τι άλλο είδαμε? Την ακρίβεια να καλπάζει. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να απειλεί τους πολυεθνικούς ομίλους ότι δεν θα δεχθεί να εσχροκερδούν. Τον ενημερώνω ότι εσχροκερδούν τώρα και 2 χρόνια που έκανε ότι δεν ακούει τις προτάσεις μας για ελέγχους της αγοράς και ουσιαστικά απέδειξε ότι είναι ένας τροχονόμος ισχυρό οικονομικών συμφερόντων στην πλάτη του πιο φτωχού Έλληνα πολίτη. Η πραγματικότητα όμως δεν κρύβεται. Δεν έκανε ελέγχους στην αγορά. Δεν έχουν επιβάλει πρόστιμα όσα θα έπρεπε. Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου. Δεν υπήρχε εσχροκέρδη αυτούς 2 μήνες, κύριε Μητσοτάκη? Αργά κάνετε ότι το καταλάβατε. Αλλά μάλλον σας ενημερώσανε οι σύμβουλοι σας και οι δημοσκόποι του Μαξίμου. Γιατί από το γυάλινο πύργο δεν καταλαβαίνεις ως πρίγκιπας τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού και εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για να λύσουμε αυτά τα καθημερινά προβλήματα που ροκανίζουν το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλυπτικά επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις αυξήσεις σε μια σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Ας πάμε λοιπόν σε μερικά. Η τιμή του ελαιολάδου μειώθηκε 10,4% στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,2%. Οι τιμές στις επικοινωνίες μειώθηκαν στην Ευρωζώνη 11,7%, αλλά στην Ελλάδα αυξήθηκαν σχεδόν 4%. Το κόστος στέγασης δυσθεώρατο. Οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί δραματικά και απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις. Ξεχνούν όμως να πούν ποιοι μας έφεραν στην οικονομική κρίση και ποιοι είναι αυτοί που εργάστηκαν για να αποκτήσει η χώρα επενδυτική βαθμίδα όταν ο κύριος Μητσοτάκης και όλη η Νέα Δημοκρατία υπονόβεραν τη χώρα οδηγώντας στη δραμή και στη χρεοκοπία για να θυμόμαστε την πρόσφατη ιστορία του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Φτάνει πολύ. Δεν απευθύνεστε σε λωτοφάγους. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ να αποτρέψει την χρεοκοπία που οδήγησε τη χώρα η κυβέρνηση Καραμαλή το 2010, η χώρα σήμερα όχι επενδυτική βαθμίδα, ούτε ευρώ δεν θα είχε, κύριε Μητσοτάκη, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ό,τι και εσείς στη Δανειακή Σύμβαση. Για μας λοιπόν η επενδυτική βαθμίδα είναι το τέλος μιας διαδρομής που πέτυχε με θυσίες και κόπους η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας και κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτή την επιτυχία μόνος του στις δικές του πλάτες. Είναι η εθνική προσπάθεια της χώρας και να αποφύγει την χρεοκοπία αλλά και να έχει μια νέα σελίδα ανάπτυξη στο μέλλον. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κάλεσε όλους να δώσουν έναν αγώνα αξιακά και δυναμικά, ώστε η παράταξη να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή και νικηφόρα δύναμη στις επερχόμενες ευρωεκλογές, με στόχο το κόμμα του να γίνει κυβέρνηση στις επόμενες εθνικές εκλογές και η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση. Δεν θα έπρεπε σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει μια συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς φορείς? Αυτό είναι η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση. Και τι έχουμε ανταυτού? Μια κλειστή παρέα στο Μαξίμου. Οι δικές τους προτεραιότητες, τα δικά τους σχέδια ή μετέρη τους. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι σε αυτή την πορεία έχουμε χρέος όχι μόνο να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Δεν είναι αυτό ο στόχος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι το καταφέραμε ήδη στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Αλλά ο στόχος δεν είναι να ανέβουν αργά και σταθερά τα ποσοστά μας. Στόχος μας είναι αυτό το σύστημα εξουσίας που δημιουργεί παθογένειες, που υπονομεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, που υπονομεύει τους θεσμούς, που προσπαθεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη,
να πάει σπίτι του στις επόμενες ειδικές εκλογές για το δασκαλό. Μέχρι τις ευρωεκλογές, που είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη κρίση του ελληνικού λαού, η καθεμία από σας, ο καθένας από σας, δημοκράτης, προοδευτικός, αριστερός, κέντρος, σοσιαλδημοκράτης, να έρθει μαζί να ξανακάνουμε τη δημοκρατική παράταξη πρωταγωνιστή, τη νικηφόρα δύναμη απέναντι στη νέα δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη. Τη νικηφόρα δύναμη απέναντι στους λαϊκιστές, σε αυτούς που δικάζουν. Τη νικηφόρα δύναμη σε αυτούς που νομίζουν ότι χρησιμοποιώντας την ταμπέλα της πρόοδου εμείς θα δικαιώσουμε τον οπορτουνισμό. Το δικό μας μέτωπο είναι αξιακός και όπως δεν χωράει η συντήρηση, δεν χωράει ούτε ο τυχοδιοκτισμός. Στο σύμβιο, σε αυτούς που έκαναν ισχυρό το Μητσοτάκη, δεν θα δώσουμε. Η δημοκρατική παράταξη επανέρχεται δυναμικά, αξιακά, πολιτικά, ιδεολογικά και θέλω όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα καθημερινά μέχρι τις ευρωεκλογές. Ανανέωση, ενότητα, δημοκρατική πορεία, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη είναι η πηξίδα της νέας αλλαγής.